Η κεφαλαλγία τάσεως είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος πονοκεφάλου. Τις περισσότερες φορές πονάνε και οι δύο πλευρές του κεφαλιού, κυρίως στην περιοχή των κροτάφων και του μετώπου. Οι ασθενείς τον περιγράφουν σαν να φοράνε ένα στεφάνι στο κεφάλι τους και να τους φύγει. Είναι λοιπόν ένας συσφιχτικός πόνος που περιγράφεται έτσι ή σαν να υπάρχει ένα βάρος πάνω στο κεφάλι των ασθενών. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να περιγράφεται ως και θολούρα στο κεφάλι ή βαρύ κεφάλι. Σε αντίθεση, ο πόνος της ημικρανίας έχει σφίζοντα χαρακτήρα και τυπικά αφορά το ένα μέρος της κεφαλής, συχνά όμως ο πόνος εναλλάσσεται πότε δεξιά και πότε αριστερά. Στον πονοκέφαλο τάσεως δεν υπάρχει δυσανεξία στο φως και τους θορύβους, ούτε τάση για εμετό ή εμετός. Σε αντίθεση, τα συνοδάφτα συμπτώματα της κεφαλαλγίας είναι κυρίαρχα σε ασθενείς με ημικρανία, ακόμα και αν πονάνε ή σφίγγουν και οι δύο μεριές του κεφαλιού. Όταν ένας πονοκέφαλος είναι τύπου τάσεως, η έντασή του είναι ήπια ως μέτρια και η επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα του ατόμου συνήθως δεν επηρεάζεται. Σε αντίθεση, ο πόνος της ημικρανίας έχει μέτρια ή μεγάλη βαρύτητα και με αποτέλεσμα να επιδεινώνει τη δραστηριότητα και να επηρεάζει σαφώς τη λειτουργικότητα των ασθενών και να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους. Ο πονοκέφαλος τάσεως αλλά και η ημικρανία παρατηρούνται συχνά σε ανθρώπους έντονα ευαίσθητους, αγχώδεις ή ακόμα και μελαγχολικούς. Και τέτοιου είδους διαταραχές του συναισθήματος προκαλούν την εμφάνιση των παραπάνω πονοκεφάλων. Επίσης, ο πονοκέφαλος τάσεως εμφανίζεται σε ανθρώπους που λόγω καθιστικής δουλειάς, γραφείου ή υπολογιστή έχουν κακή στάση του σώματος, με αποτέλεσμα η μύση του αυχαίνεια και της κεφαλής να σφίγγουν.